Θα σας πω μια αλήθεια που δεν σας την έχω πει 11 μήνες τώρα. Το ξέρετε ότι με βρίζουν και με απειλούν με αγωγές όλες οι πλευρές στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και γι' αυτό κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ. Η πλευρά Φιλιππίδη, να ξέρετε, και το λέω για πρώτη φορά, θεωρεί ότι δεν ήμουνα σωστός απέναντί του και ότι ουσιαστικά με τη θέση μου στήριξα τις κυρίες. Και μου λένε δεν βγαίνουμε, δεν κάνουμε, δεν σου δίνουμε πληροφόρηση. Η πλευρά των κυριών μου λέει, α, εμείς δεν βγαίνουμε σε σένα γιατί σαν παράδειγμα στήριξες το Φιλιππίδη. Εγώ λοιπόν κοιμάμαι ήσυχα το βράδυ. Ξέρετε γιατί? Γιατί και οι δύο νομίζουν ότι είμαι εναντίον τους. Άρα και εγώ και ως εκπομπή εδώ κάτι καλά έχουμε κάνει. Επίσης, να πω σε όλους όσοι μιλάνε για τηλεδίκες, όταν εκείνοι λένε κρίση, δεν είναι τηλεδίκη. Όταν άλλος λέει κρίση, είναι τηλεδίκη. Και δεύτερον, να μην είμαστε υποκριτές. Την απόφαση της δικαιοσύνης την γράφετε όλοι όσοι έχετε άποψη και κάνετε δίκες πραγματικά στα παλαιότερα των υποδημάτων σας. Και αυτή είναι η αλήθεια. Διότι ακόμα και μετά την απόφαση, όλοι πιστεύετε αυτά που πιστεύατε πριν την απόφαση. Δηλαδή, κάποιες κυρίες λένε ότι είναι βιαστής ο Φιλιππίδης, παρότι απόδειξε για τον βιασμό. Και κάποιοι κύριοι λένε, άλλοι κυρίες, ότι είναι τελείως αθώος ο Φιλιππίδης, δεν έχει διαπράξει τίποτα, παρότι καταδικάστηκε για τις δύο απόπειρες. Αυτή είναι η αλήθεια, φίλες και φίλοι. Και όλα τα άλλα είναι ψέματα. Και εγώ δεν λέω ψέματα. Όλοι όσοι πίστευαν κάτι πριν την απόφαση, το ίδιο πιστεύουν τώρα παρά την τετελεσμένη απόφαση. Την πρωτόδικη τουλάχιστον. Αυτή είναι μια αλήθεια. Και βγείτε και παραδεχτείτε το. Διότι η Πινελόπη Αναστασοπούλου, που συμφωνώ στα περισσότερα όσων λέει, βγήκε και είπε ότι η πρώτη κυρία βιάστηκε. Άρα, ποιος την πήρε την απόφαση, η Πινελόπη Αναστασοπούλου? Ποιος την πήρε ότι βιάστηκε? Και εγώ μπορώ να πιστεύω το οτιδήποτε, ότι είμαι ο Πάπας της Ρώμης. Υπάρχει καμία απόφαση? Να μην σεβαστούμε μια απόφαση δικαστηρίου που λέει ότι αποπειράθηκε να βιάσει δύο, του αναγνωρίζουν ότι λένε αλήθεια κυρίες, καταδικάσου 8 χρόνια φυλακή, κάθριξη. Πήγε να βίασε μια κυρία, δεν μας έπεισε ότι βίασε. Καταλαβαίνω αυτό που λες και συμφωνώ μαζί σου. Και εγώ δεν θα τοποθετηθώ ποτέ πια για την πρώτη καταγγέλουσα, γιατί σέβομαι την απόφαση του δικαστηρίου, ό,τι και αν πιστεύω την ώρα που θα πάω στο σπίτι μου. Αλλά από την άλλη, δεν είναι αναφέρετο δικαίωμα της Πινελόπης Αναστασοπούλου να πει αυτό που πιστεύει. Αν αυτό που πιστεύει είναι ότι αυτή η γυναίκα δεν δικαιώθηκε. Σε αυτό που λες για τις τηλεδίκες και εγώ διαφωνώ. Γιατί υπάρχουν... και λέει ότι βία στην πρώτη κυρία δεν κάνει τηλεδίκη. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι... Δεν κάνει δίκη ραδιοφώνου, δεν ξέρω. Γιατί το τηλεδίκη είναι αστείοισμός. Δηλαδή, όταν έχεις δημόσιο λόγο, δίκη κάνεις. Αλλά οι άλλες εκπομπές κάνουν δίκιο. Σε αυτό το κομμάτι μαζί σου για τις τηλεδίκες συμφωνώ, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που είχαν πληροφόρηση εκ των έσω και από τη μία πλευρά και από την άλλη, και ήταν και πραγματικό το ρεπορτάζ και πραγματικά τα όσα λέγονταν στις εκπομπές. Από την άλλη, είναι δικαίωμά της να λέει αυτό που πιστεύει και να κρίνεται και για αυτό που λέει και για αυτό που πιστεύει, ότι η πρώτη περίπτωση που δεχόμαστε τη δικαιοσύνη που είναι βασικός πυλώνας της δημοκρατίας, ή τη δεχόμαστε άλλα κάρτα. Όποτε μας βολεύει, λέμε ότι ναι, όποτε δεν μας βολεύει, λέμε κάτι άλλο. Η απόφαση εδώ είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την πρώτη κοπέλα για βιασμό. Μπορεί να την πούμε καταγγέλουσα γιατί κατήγγειλε συγκεκριμένα πράγματα. Μπορούμε να μιλάμε για τις δύο άλλες κυρίες που είναι θύματα ενός ανθρώπου που καταδικάστηκε. Αυτό λέει λοιπόν, η λογική.